Υγείας και τον Υπουργό, μετά και τις πληροφορίες που θέλουν σε σύσκεψη χθες, να αποφασίστηκε το μέτρο της επίταξης ιδιωτών γιατρών, προκειμένου να καλυφθούν οι θέσεις σε νοσοκομεία που μέχρι σήμερα, αν και έχουν προκηρυχθεί επαναλαμβανόμενα, δεν έχουν ανταποκριθεί γιατροί για να στελεχωθούν. Αυτό θεωρείται ότι είναι μια ευνομούμενη πολιτεία. Το ΕΣΥ έτσι γίνεται αποκρουστικό. Αντί να βρούμε κίνητρα να φέρουμε ανθρώπους, να γυρίσουν από το εξωτερικό, έχουμε 20.000 Έλληνες γιατρούς στο εξωτερικό. Αντί να βρούμε κίνητρα να τους δώσουμε να γυρίσουν, να δουλέψουν στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή το μόνο που θα καταφέρει είναι να διώξει και αυτούς που ήδη υπάρχουν εδώ. Η επίταξη είναι μια βάρβαρη λέξη. Προτιμώ την καλόπιση συνεννόηση. Προφανώς το κράτος έχει πάρα πολλούς τρόπους να σε υποχρεώσει. Υπάρχει υποψηφία ένας ψηφισμένος νόμος από την εποχή του Θάνου Πλεύρη, τον ευχαριστώ γι' αυτό, που δίνει το δικαίωμα σε έκτακτες συνθήκες και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να υποχρεώνει τους ιδιώτες γιατρούς να δουλεύουν στο ΕΣΥ. Πριν ανακοινωθεί οποιαδήποτε απόφαση, ο Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης αναφέρθηκε στο μέτρο που επιτρέπει σχετική νομοθεσία που ψηφίστηκε επί Υπουργείας Πλεύρη, με εφαρμογή ωστόσο σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης που, όπως αναφέρουν οι γιατροί, δεν σχετίζονται με την κατάσταση εγκατάλειψης που έχουν περιέλθει τα νοσοκομεία, όχι λόγω κάποιας έκτακτης συγκυρίας, αλλά λόγω λανθασμένων, όπως είπαν, επιλογών και πολιτικών του Υπουργείου. Θα πρέπει να δεχτούν τις οδηγίες του κ. Γεωργιάδη, από ό,τι φαίνεται, και τις κραυγές του, να πάνε να εφημερεύσουν στα νοσοκομεία όπως τους διαταχθεί, αφού θα υπάρχει μια διαταγή. Αυτό πιστεύουμε ότι θα γίνει. Εμείς το απαντάμε ότι οι απειλές δεν γίνονται αποδεκτές. Δεν είναι λύσεις αυτές. Πρέπει να καταλάβει δηλαδή, πρέπει να σκεφτεί. Δεν είμαστε υπηρέτες του. Είμαστε συμβουλοί του και συνεργάτες του. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι για να συνεργαστούν οι ιδιώτες γιατροί, όχι μόνο θα τρέξει η επίταξη, αλλά θα προβλέπεται στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης ιδιωτών γιατρών, ακόμη και να τους κόβεται η δυνατότητα συνταγογράφησης στα ιατρία τους. Δρά τιμωρητικά, όπως νομίζω ότι είναι ίδιον αυτής της πολιτικής, ότι είναι η τιμωρία. Είναι απειλή αυτό το πράγμα. Εγώ σας λέω ότι το κάνει αυτό και αποκλείει τον ιδιώτη γιατρό χωρίς συνταγογράφηση. Δεν πειράζει, θα γράφει ένα χαρτάκι για να πηγαίνει στα δημόσια συστήματα υγείας, οπότε θα μπλοκάρουν τα πάντα. Οι γιατροί από την πλευρά τους έκαναν λόγο για προχειρότητα και πάντως σε καμία περίπτωση για σεβασμό στους ίδιους και κυρίως για σεβασμό στο αγαθό της υγείας, σημειώνοντας ότι αντί να προωθήσουν μέτρα επιστροφής των χιλιάδων γιατρών που βρίσκονται στο εξωτερικό, η πολιτεία και το Υπουργείο, με αυτές τις πολιτικές που ακολουθεί, θα φέρει ως πιθανότερο αποτέλεσμα να φύγουν ακόμη περισσότεροι.